Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 10 το πρωί της Παρασκευής μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Άμεσα δόθηκε εντολή για εκένωση του κτιρίου. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τούνελ στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Νέας Καρβάλης. Κόκκινο και πάλι χτύπησε η τηλεθέαση στη τηλεόραση του Σέντερ στο πλαίσιο διεξαγωγής ενός ακόμη τηλεοπτικού debate με τη συμμετοχή των υποψήφιων δημάρχων Καβάλας. Στον αγιασμό του εκλογικού κέντρου στην Καβάλα προχώρησε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφερειακή Σύνδεση Χριστόδουλο Στοψίδης. Έτοιμο να διανεμηθεί στους Δήμους είναι το εκλογικό υλικό το οποίο έφτασε και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο πρόεδρος του δικτύου Έλληνες Ριζοσπάστες Σάββας Τσιτουρίδης στην Καβάλα με θέμα Ευρωεκλογές 2019. Παρουσιάστηκαν τα προγράμματα Erasmus Plus από το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των προγραμμάτων.